Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Αλφα, ο οποίος θα είναι ο τρένο παίχτης μας στην Μεταλλόπολη, στο πάνω μέρος του χάρτη, και ο Κολομβιανός, ο οποίος θα είναι ο άλλος τρένο παίχτης μας στην αριστερή πλευρά του χάρτη. Όπως έλεγα και στο πρώτο παιχνίδι, ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο σε αυτήν την τριάδα με την ψυχολογία των παιχτών ανάμεσα στα Games Best of 3. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το πρώτο, είδαμε ότι ο Αλφα ανοίξε τον Κολομβιανό με ένα αρκετά έτσι, πιστικό push μέσα στη βάση του, ενώ ο Κολομβιανός πήγαινε για περισσότερο light μονάδες και γενικότερα ήθελε περισσότερο να έχει options, δηλαδή με την έννοια ότι το medivac, ας πούμε, δεν σου δίνει μόνο heal στις μονάδες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί ταυτόχρονα να σε βοηθήσει να κάνεις χαρά στο mineral line του αντιπάλου, όπως έκανε και δύο φορές ο Κολομβιανός. Αυτό που θέλω να μιλήσω τώρα είναι για την ψυχολογία. Βλέπουμε ότι ο ένας παίχτης μας, ο Κολομβιανός, τώρα είναι ένα παιχνίδι πίσω. Παρ' όλα αυτά, τι κέρδισε από το πρώτο παιχνίδι? Κέρδισε την εμπειρία ότι ξέρει το τι κάνει ο Αλφα. Ο Αλφα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά πήγαινε για μεγάλη bio ball, χρησιμοποίησε δύο seed tank ίσα ίσα για το long range support, αλλά δεν πήγε για medivac. Είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, ότι ο Αλφα, ενώ είχε χρησιμοποιήσει το steam pack, οι αρκετές από τις μονάδες ήταν στα κίτρινα και στα κόκκινα, παρ' όλα αυτά δεν έβγαλε καν το medivac. Πήγε για να βγάλει και άλλους marines, να βγάλει τα seed tanks και ουσιαστικά πήγε για να διασφαλίσει τη νίκη. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο στο δεύτερο παιχνίδι να καταφέρεις να αποστασιοποιηθείς από το πρώτο. Τι θέλω να πω? Ό,τι και να συμβεί στο πρώτο παιχνίδι, είτε νικήσεις είτε χάσεις, ουσιαστικά μόλις ξεκινήσει η άλλη πίστα να φορτώνει, τα πράγματα είναι ίσα όσον αφορά το παιχνίδι και το metagame. Αυτό που αλλάζει είναι η ψυχολογία του παίχτη. Καλώς ή κακώς, το StarCraft είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει όσο γίνεται να ξεκολλάτε, να μην σκέφτεστε καθόλου τα συναισθήματά σας. Το συνέστημα στο StarCraft είναι αυτό που θα σε σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί? Σε περίπτωση που νιώθεις, ας πούμε, που νιώθεις πολύ ανασφαλής και αμυνόμενος απέναντι στον παίχτη, στα αρχικά π.χ. stages του παιχνιδιού, αντί να φτιάξεις drones ή SVs ή probes, θα καθίσεις και θα φτιάξεις μονάδες. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά in the long run και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού θα το πληρώσεις. Είτε χάνοντας, είτε ουσιαστικά ακόμα και νίκη να φέρεις, θα δυσκολευτείς, γιατί όταν έχει το. Όταν έχει το πλεονέκτημα, τέλος πάντων, της δυνατότερης οικονομίας ο αντίπαλος, τότε ουσιαστικά βρίσκεσαι ήδη ένα βήμα πίσω, το οποίο δεν μιλάμε για ένα βήμα το οποίο είναι ουσιαστικά έκανα μάικρο, έχασα μερικές μονάδες, είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και συνήθως παίχτες, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στην οικονομία ποτέ δεν νικάνε. Αυτό όμως που πρέπει να εμπιστευόμαστε όσον αφορά το StarCraft είναι το ένστικτό μας. Τι θέλω να πω? Καλώς ή κακώς, όσα περισσότερα παιχνίδια παίζουμε, τόσο περισσότερο αρχίζουμε και αποκτάμε μία αίσθηση όσον αφορά τις αντίπαλες φυλές. Δηλαδή, εγώ είμαι Zerg. Δεν παίζω πρώτος, έπαιζα πρώτος στο StarCraft 1. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα στο StarCraft 2 έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, με το 4-gate push. Πώς το έλυσα? Προσπάθησα να δω καταρχάς το πώς μπορώ να κάνω καλύτερα μήνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, άρχισα να μαθαίνω και να βλέπω το παιχνίδι από τα μάτια του πρώτος. Ξέρω, ας πούμε, ότι ο πρώτος παίχτης θα καταφέρει και θα βγάλει, θα τελειώσει και το τελευταίο warp gate του μαζί με το proxy pylon γύρω στο 7 λεπτό. Στο 7-7,5 είναι ανάλογα το επίπεδο, πόσο καλός παίχτης είναι ο αντίπαλος. Που σημαίνει ότι εγώ έχω 7,5 λεπτά ή 7 στη διάθεσή μου να φτιάξω drones και να φτιάξω και στρατό ώστε να μπορέσω να κάνω άμυνα. Αν δεν το ήξερα αυτό ή αν δεν το είχα ψάξει, ουσιαστικά από τη στιγμή που μπορούσα να φτιάξω, ξέρω εγώ, ένα road, θα το έφτιαχνα. Ακόμα και, ξέρω εγώ, στο 3,5-4 λεπτό, ξέρω, βγαίνουν που τελειώνει το road war, ανάλογα το χρονισμό που παίζεις. Αυτό όμως θα μου οδηγούσε μια μεγάλη τρύπα στην οικονομία και ειδικά στα παιχνίδια Best of 3 που έχεις δει λίγο τον αντίπαλο, έχεις δει πώς κινείται και γενικότερα τα πράγματα είναι, μπερδεύονται όσο περισσότερο βάζεις το συνέστημα μέσα. Α, έχασα, άρα νιώθω πιο πιεσμένος κτλ. Αυτό που σας προτείνω για το συγκεκριμένο, πώς μπορείτε να το χειριστείτε, είναι απλά να μιλήσετε λίγο στον αντίπαλο. Δηλαδή, όσα games και να έπαιξα για το HSL και γενικότερα τα Best of 3, κάθομαι και ενδιάμεσα κάνω ένα τσιγάρο, μιας που είμαι και καπνιστής, και μιλάω με τον αντίπαλο. Μην ξεχνάτε ότι απέναντι δεν έχετε έναν υπολογιστή, δεν είναι μια πίστα του StarCraft γενικότερη που, ωραία, παίζουμε, ας πούμε, νικήσαμε, χάσαμε, reload κτλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια λογική, έχει κάποια βιώματα και προσπαθεί να τα, ανάλογα το τι ξέρει να κάνει καλά και το πώς νιώθει πιο εξασφαλισμένο, τέλος πάντων, στο παιχνίδι, προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να σε νικήσει. Δεν λέω ουσιαστικά να καθίσετε και να μιλήσετε στον αντίπαλο για το πώς έπαιξε και το
τέλος πάντων, ουσιαστικά να χρησιμοποιήσετε αυτό το small talk τέλος πάντων για να έχετε κάποιο πλεονέκτημα. Απλά όσο μπορείτε, προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει ένας παίχτης εκεί πέρα. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι scripted. Ή ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πάρει, ας πούμε, να κάνει κάποιες κινήσεις που δεν τις έκανε ποτέ ένας υπολογιστής, όπως το all-in. Δηλαδή να πάρει όλες τις μονάδες ακόμα για τα SV και να έρθει στη βάση σου για να. Αν δει, ας πούμε, ότι είναι πολύ πίσω και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιζήσει ή να νικήσει, να το χρησιμοποιήσει αυτό. Είναι κάτι που πολλοί παίχτες δεν το κάνουν. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω για το ελληνικό community, να πω την αλήθεια. Δεν έχω παίξει με πάρα πολλά παιδιά best of 3. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, γιατί βοηθάει και εμάς στο να ηρεμήσουμε. Γιατί καλώς κακώς η αδρεναλίνη τρέχει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κάνεις χίλια δύο πράγματα. Να έχεις 52 δάχτυλα σε κάθε χέρια, μερικές φορές δεν σου φτάνανε. Και προσπαθώντας να το έχεις όλο αυτό υπό τον έλεγχό σου, είναι πολύ στρεσοφόρα διαδικασία. Προσπάθησε ενδιάμεσα από τα παιχνίδια να ηρεμήσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Κολομβιανός χρησιμοποιεί τη γνώση που είχε από το προηγούμενο παιχνίδι. Και εντάξει, και το τι του αρέσει. Δηλαδή, του αρέσουν πάρα πολύ τα χαράς στο Mineral Line του αντιπάλου. Ωραία, λέει, θα το κάνω. Γιατί δεν πέτυχε στο προηγούμενο παιχνίδι? Γιατί το χαράς μου δεν ήταν αρκετά καλό. Πώς μπορώ να το κάνω καλύτερο? Banshees. Μια πολύ καλή λογική. Χρησιμοποιεί δηλαδή τη γνώση, έστω και αν έχασε το προηγούμενο παιχνίδι. Χρησιμοποιεί τη γνώση του και την περιοχή που νιώθει ασφαλής για να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Α εδώ πέρα θα φέρει τις μονάδες του, εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, έχει και ενέργεια για σκάν. Και τα πανίσια εδώ πέρα θα τραβηχτούν, το σκάν θα πέσει. Θα πέσει και θα αποκρουστεί αυτή η επίθεση. Κάτι που θέλω να πω για το όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι. Μερικές φορές υπάρχουν δύο ειδών παίχτες. Είτε είναι οι παίχτες που θα το παίξουν μέχρι τέλους το παιχνίδι, μέχρι να τελειώσει και να πεθάνει και το τελευταίο του στήριο, το τελευταίο του SCV κτλ. Και υπάρχουν και οι παίχτες που μόλις θα βρουν λίγο σκούρα, ας πούμε, θα φύγουν. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, παίχτη που ξέρει και το κάνει αυτό και φεύγει, ας πούμε, μέσα στη μέση του παιχνιδιού είναι ο Άιντρα. Άμα το δείτε το παιδί, είναι από τους καλύτερους Zerg παγκοσμίως και παρόλα αυτά κάτι αν του πάει στραβά, σηκώνεται και φεύγει το παιχνίδι. Αυτό γιατί το κάνει? Δεν είναι μόνο ότι. Τέλος πάντων, rage quit κτλ. Το κάνει γιατί ουσιαστικά σε παιχνίδια τα οποία π.χ. είναι best of 3, προτιμάει να έχει το avantage το ψυχολογικό και να. Εντάξει, okay, ξέρει, ας πούμε, να χειρίζεται το παιχνίδι γενικότερα, αλλά το πώς. Το σε τι φάση είσαι σε σχέση με τον αντίπαλό σου ψυχολογικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, άμα είσαι συνέχεια πιεσμένος από τον αντίπαλό σου, είσαι συνέχεια στη φάση το τι θα κάνει αυτός και πρέπει να το απαντήσω. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί ουσιαστικά ο καθένας προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι του σε κάθε game. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω mass mute, ας πούμε, αν παίξω επιθετικά, ο αντίπαλος θα αναγκαστεί να κάνει counter τις δικές μου μονάδες, ίσως με μονάδες που δεν τις συμπαθεί, ας πούμε. Π.χ. μερικοί δεν συμπαθούν τα Vikings, Terran. Ναι, το έχω δει αυτό, πραγματικά. Αναγκάστηκαν όμως να τα πάρουν στο συγκεκριμένα παιχνίδια και εγώ χρησιμοποίησα το mobility για να νικήσω. Γιατί ο αντίπαλος, ας πούμε, παίζει το δικό μου παιχνίδι, δεν παίζει το δικό του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Κολομβιανός κάνει ένα ενδιαφέρον push. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς. Βασικά δεν ξέρω κατά πόσο το angle είναι καλό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το τελευταίο switch ήταν που του χάρισε το πάνω χέρι στη συγκεκριμένη μάχη. Και αυτή τη στιγμή τον έχει κάνει contain. Για να δούμε εδώ πέρα. Αν δούμε λίγο το Army Tab, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο αυτές τις μονάδες ο Α, δεν έχει πάρα πολλές μονάδες. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το εξής κι αυτός. Μπορεί να καθίσει στο δεύτερο παιχνίδι, να δει το τι θα κάνει ο αντίπαλος, αν θα κάνει κάποιο transition ή οτιδήποτε. Μπορεί απλά να το παρατήσει όμως για να μην είναι στη θέση που είναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εντάξει, έχει κάποια minerals. Παρ' όλα αυτά, ο Κολομβιανός συνεχίζει να στέλνει μονάδες εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι δηλαδή λίγο περίεργα. Δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να βγει από πάνω ή να τραβήξει, ξέρω, κάποια μονάδα και να την χρησιμοποιήσει κάπως περίεργο ώστε να νικήσει. Υπάρχουν οι παίχτες που εδώ πέρα, ας πούμε, θα λέγανε GG στη θέση του Α. Υπάρχουν οι παίχτες που θα καθίσουν να το παίξουν μέχρι τέλους. Εντάξει, όταν έχεις ένα σύστημα, ας πούμε. Ναι, δεν θες να είσαι στην θέση το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική σελίδα. Ξεπεράστε το, ας πούμε, το τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι. Μπορεί να πήγατε στον άλλο και να του πάσετε τα μούτρα στο 8ο λεπτό με το πρώτο σας push και να τελειώσει το θέμα. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως δεν σημαίνει ότι έχετε το πάνω χέρι. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας και γενικότερα δοκιμάστε να κάνετε
παραλλαγές ώστε και να μπερδεύετε τον αντίπαλό σας, αλλά και να νιώθετε εσείς λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Δηλαδή, υπάρχουν οι μονάδες σας που εντάξει, νιώθετε άνετα με αυτές, π.χ. εδώ πέρα τα Siege Tanks και οι Marines, είναι, πιστεύω είναι μονάδες που κάθε τέραν παίχτης μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να τις χρησιμοποιήσει καλά. Χρησιμοποιώντας όμως π.χ. ένα Raven, λέω εγώ, εντάξει, okay, το economy τους ας πούμε ίσως να μην ήταν ό,τι καλύτερο για να έχουν ένα Raven, δηλαδή εδώ πέρα ο Α δεν είχε μόνο δύο Geysers να βγάζει, να βγάζει gas, το ίδιο και ο Κολομβιανός. Ένα Raven ας πούμε π.χ. με Hunter Seeker Missile, το οποίο εντάξει πρέπει να το κάνετε και αυτό research, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το κάνετε συνήθως. Παρ' όλα αυτά δοκιμάστε διάφορες παραλλαγές και γενικότερα εντάξει όχι στα best of 3 τα παιχνίδια. Ίσως εδώ πέρα αν θέλετε να είστε πιο ανταγωνιστικοί και τα λοιπά, okay, πηγαίνετε για το standard build σας. Αλλά δοκιμάστε να βάλετε αυτό το extra, το ένα πράγμα που να κάνει τη διαφορά, που να μπερδέψει τον αντιπαλό σας, που να σας δώσει το πάνω χέρι χωρίς να το χρησιμοποιήσετε κατά κόρον. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στους Αλφα και Κολομβιανός. Τα παιδιά είναι στο 1-1. Ζητώ συγγνώμη στα παιδιά καταρχάς, τα παιχνίδια τους είναι πολύ καλά. Αν δείτε τα replays, κατεβάστε τα, δείτε τα. Τα παιδιά κάνουν πολύ λίγα misclicks, τα builds τους είναι solid, δηλαδή ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν γιατί πάνε. Και γενικότερα το playstyle τους, ειδικά ας πούμε αν είστε σε Gold League και από κάτω, ίσως να έχετε να μάθετε 2-3 πράγματα όσον αφορά το πώς να παίζετε Terran. Ζητώ συγγνώμη με αυτά τα παιδιά γιατί δεν κάνω cast ουσιαστικά το παιχνίδι τους. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν κάτι πολύ περισσότερο από το απλά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χάρτη. Και είναι ουσιαστικά το να μας δείξουν το πώς μπορούν να χειριστούν οι παίχτες οι οποίοι δεν ξέρουν το πώς να χειριστούν ένα best of 3, πώς να το δουν διαφορετικά και πώς να ουσιαστικά να νιώσουν άνετα σε μια τέτοια διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά από μένα. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι 3, στο οποίο έχω να πω και εκεί μερικά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.